Κόζιακας είναι η αυλή του σπιτιού μας, η μπροστινή και περίοπτη, το καλημέρισμα του ήλιου και η δόξα του φθινοπόρου. Στα χέρια του ακρόπρορο η βροχή, που άλλοτε σαν κατακλυσμός και άλλοτε σαν σιγανό ψυχάλισμα εισβάλλει στον κάμπο. Είναι η ομίχλη του Νοέμβρη, το σκύρτημα του χειμώνα. Κόζιακας, πεδίο των πρώτων ορειβατικών μας εξορμήσεων. Πάτη από τα περτουλιώτικα λιβάδια που έσμεγε με τα πατήματα των ζώων. Άλλες φορές οδηγούσε στο καταφύγιο και άλλες όχι. Και η κορυφή, Αστραπή Χατζιπέτρος, 1 μέτρο πάνω από τα 1900. Από εδώ τα φώτα της πόλης στις νύχτες του καλοκαιριού. Τα γαλάζια νερά της λίμνης του Μέγδοβα, τις κρύες μέρες του χειμώνα. Τα δάση με τις καστανιές και τις φιλίρες. Του Ασκληπιού και τα βοτάνια, η δυτική και η ανατολική πλευρά, δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, αλλά τόσο διαφορετικές. Ο εύπλαστος ασβεστόλιθος και της φύσης το κέφι ή το γυνάτι δημιούργησαν ένα λαβύρινθο. Φράκταλς, δομές αένα επαναλαμβανόμενες που απικίζονται από πληθώρα οργανισμών. Ένα εργαστήριο ζωής που θάλει όλες τις εποχές του χρόνου. Thank you.
Ποιος μπορεί να βεβαιώσει ότι γνωρίζει τον Κόζιακα? Ποιος τολμάει μόνος του να πορευτεί στις ράχες και στις ρεματιές του? Μα πιο σπουδαία είναι η βροχερή εποχή με τις ομίχλες ως τις άκρες των παπουτσιών μας. Τότε που γίνονται αχνά τα περιγράμματα και η ανάσα του δάσους κρέμεται από τα δάχτυλά μας. Πατήματα ζώων κάθε λογή στη λάσπη. Η κόκκινη καρπή της αγριοτριανταφυλιάς με τις σταγόνες να ισορροπούν στις άκρες τους. Τα φύλλα, στρώματα και στρώματα στο χώμα. Ο άνεμος που τραγουδά στις κορυφές των Ελλάδων. Μια φύση πάλουσα, λίγο πριν την εισβολή του χειμώνα και την επιβολή του λευκού από τους πρόποδες ως τις κορυφές.